Η θερινή έκθεση της Βασιλικής Ακαδημίας Τεχνών βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λονδίνο. Πρόκειται για ένα εκλεκτικό μείγμα έργων τέχνης πολλών καταξιωμένων καλλιτεχνών που συγκεντρώνει εκτυπώσεις, πίνακες, φωτογραφίες και γλυπτά. Η έκθεση πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 1796. Φέτος η Ακαδημία ζήτησε υποβολές και από άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και σωματικές αναπηρίες. Το Μουσείο Thyssen-Bornemisza στη Μαδρίτη παρουσιάζει μια νέα έκθεση αφιερωμένη στον Βέλγο καλλιτέχνη Ρενέ Μαγκρίτ. Είναι η πρώτη αναδρομή στο έργο του καλλιτέχνη που πραγματοποιείται στη Μαδρίτη από το 1989. Με τίτλο «Η μηχανή Μαγκρίτ» δίνει έμφαση στο επαναλαμβανόμενο συνδυαστικό στοιχείο που υπάρχει στο έργο του μεγάλου σουρεαλιστή ζωγράφου, του οποίου τα αιμονικά θέματα εμφανίζονται συνεχώς αναρρύθμιτες παραλλαγές. Η έκθεση συγκεντρώνει περισσότερους από 90 πίνακες. Το Κέντρο Πομπιντού παρουσιάζει την πρώτη αναδρομή στην Αμερικανίδα ζωγράφο Τζόρτζια Οκίφ, μία από τις μεγαλύτερες μορφές στον χώρο της τέχνης της Βόρειας Αμερικής του 20ου αιώνα. Η έκθεση περιλαμβάνει περίπου 100 πίνακες, σχέδια και φωτογραφίες και προσφέρει μία πλήρη επισκόπηση της καλλιτεχνικής της καριέρας. Η Τζόρτζια Οκίφ πέθανε σε ηλικία 98 ετών και έζησε τις περισσότερες αισθητικές αναζητήσεις του περασμένου αιώνα.